έχει αλλάξει η ιστορία του Συλλόγου. Δηλαδή, όταν εμείς αναλάβαμε το Σύλλογο μέχρι σήμερα, έχουμε πάρει και 122, αν δεν κάνω λάθος, που λέγανε συνεργάτες μου, τίτλους. Δηλαδή, σχεδόν όσους είχε πάρει ο Ολυμπιακός όταν αναλάβαμε. Και δεν μόνο αυτό, υπάρχουν και πάρα πολλές διακρίσεις στο εξωτερικό με αντίστοιχα το Champions League διακρίσεις όσον αφορά το πόλο, όσον αφορά το βόλεϊ, όσον αφορά και τα άλλα αθλήματα. Αυτό όμως δεν έγινε τυχαία. Έγινε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είχαμε τους κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι εξόδεψαν και εξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο και εργάζονται σκληρά. Και δεύτερον, είναι τα χρήματα τα οποία κάθε χρόνο βάζουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Και πιστέψτε με πως αν πολλαπλασιάσετε κάθε χρονιά το ότι ξοδεύουμε και το πολλαπλασιάσεις με 13 χρόνια, είναι πάρα πολλά εκατομμύρια. Λοιπόν, ο Ραζιτέχνης Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά τμήματα και έχουμε στο μικρότερο το budget είναι 80-100.000 και το υψηλότερο είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο, λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο. Δηλαδή από το πικ-πονγκ μέχρι το βόλεϊ, από την κολύμβηση μέχρι το πόλο. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι, ξέρεις, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος είναι Ολυμπιακοί. Μέσα σε αυτούς έχουμε και ορισμένοι οι οποίοι είναι ευκατάστατοι και οι οποίοι θα μπορούσαν τέλος πάντων να αναλάβουν ένα τμήμα με 100 χιλιάρικα ή με 200 ή με 500. Έχουμε, όπως σας είπα, πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά τμήματα τα οποία δεν βλέπω κανένας να έχει κάνει το παραμικρό. Και αυτό δεν μου είναι ευχάριστο. Επίσης στην ΠΑΕ λένε διάφορα, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια. Θέλει κάποιος να επενδύσει, ας έρθει. Δεν του λέμε όχι. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Έτσι. Αλλά επανέρχομαι στο ερασιτέχνη Ολυμπιακό. Έτσι, γιατί εκεί χρειάζεται. Σας λέω, δεν ήμουν εδώ. Τι θα έχει γίνει με τον Ολυμπιακό ή πώς τον βρήκαμε, Μιχάλη, τον Ολυμπιακό, όταν τον βρήκαμε καταχρεωμένο. Έτσι. Και κυνηγάγανε από τον καφετζή μέχρι τον οποιοδήποτε παίκτη. Αλλά τέλος πάντων όλα αυτά, να ξέρετε, έχουν αλλάξει μια ιστορία. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και επίσης θα πρέπει να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να αναλάβουν τα τμήματα, να πάνε ακόμα καλύτερα και να μην τα περιμένουν όλα από 2-3 ανθρώπους.